λεπτή γραμμή χωρίζει τη λογική από τον παραλογισμό και δύσκολα μπορεί κανείς να μπει στο μυαλό της δράστηδας, η οποία φτάνει ακόμα και στο ακραίο σημείο να χρησιμοποιήσει καυστικό υγρό για να επιτεθεί στο σύντροφό της. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η καταδικαστέα και φρικτή πράξη εκφράζει οργή. Ότι αυτό έχει να κάνει λίγο με τα συναισθήματα που κυριαρχούν σε επίπεδο και ατόμων και κοινωνίας. Υπάρχει ένας διάχυτος θυμός, μια διάχυτη θλίψη, το οποίο ναι μεταφράζεται, αν θέλετε, σε πιο επικίνδυνα, σε πιο σκληρά μέσα. Δεν είμαι σίγουρη όμως εάν αυτό υπήρχε πάντα ή προέκυψε τώρα. Δηλαδή θέλω να πω ότι νομίζω ότι και στις παλαιότερες κοινωνίες υπήρχε το ποντικό φάρμακο, ας πούμε, που έχουμε ακούσει να βάζει ο ένας ή ο άλλος ή η άλλη μεριά. Όταν φτάσουμε στο προχώρητο, κάποιοι άνθρωποι ίσως λειτουργούν διαφορετικά από ό,τι σκεφτόμαστε. Ωστόσο, είναι άβυσος η ψυχή του ανθρώπου. Άλλωστε, η υπόθεση της Ιωάννας Παλιοσπύρου, με την οποία το περιστατικό παρουσιάζει πολλές ομοιότητες, αποδεικνύει ότι όχι μόνο οι εξαιρέσεις επιβεβαιώνουν τον κανόνα, αλλά και ότι κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει και τον μιμητισμό. Η κοινωνική συμπεριφορά και η συμπεριφορά των ανθρώπων διέπεται σε μεγάλο βαθμό από τον μιμητισμό. Νομίζω όμως ότι δεν έχει να κάνει με ένα περιστατικό που πήρε διαστάσεις, όσο με το σαν κοινωνία πόσο τρώμε ο ένας τον άλλο με οποιοδήποτε τρόπο και καίμε, είτε μεταφορικά είτε κυριολεκτικά με οξύ, ο ένας τον άλλον. Αυτό που εμείς βλέπουμε από την εμπειρία μας είναι ότι οι γυναίκες δράστριες είναι πολύ λιγότερες συγκριτικά με τους άντρες. Υπάρχει μόνο μία κλωστή η οποία χωρίζει το άσπρο από το μαύρο και φτάνουμε στο σημείο αυτό να μην μπορούμε να κάνουμε αυτό το διαχωρισμό. Στη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, τέθηκε στο προσκήνιο η άλλη πλευρά της ιστορίας στις υποθέσεις κακοποίησης. Όχι μόνο το θύμα, αλλά ο δράστης και η δράστηδα. Οι ειδικοί απάντησαν και στο ερώτημα αν είναι εφικτή η διαδικασία της αλλαγής. Ας ψάξουμε λοιπόν για την πλευρά του θήτη. Ο θήτης έχει πάντα λόγους. Δεν γεννήθηκε έτσι. Έχει κάποιους λόγους οι οποίοι μέσα στη ζωή έχει περάσει κάποιες διαδρομές δύσκολες. Όπως όλοι οι άνθρωποι, η βάση ουσιαστικά των κοινωνικών επιστημών είναι ότι ο άνθρωπος, εάν το επιθυμεί και αν βοηθηθεί, ναι, μπορεί να αλλάξει. Οπότε εμείς δουλεύουμε σε αυτό το κομμάτι, βλέπουμε αλλαγές δειλά-δειλά, με μια, αν θέλετε, συγκρατημένη αισιοδοξία. Την εκδήλωση οργάνωσε ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου.